Σήμερα κρατή μου γιορτάζει ο Σεβαστιανό, η Σεβαστιανή, ο Σεβαστό, η Σεβαστή και άλλοι σεβάσμοι και σεβάσμιε ζωή να έχουν και σεβασμό πάνω απ' όλα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ορισμένων φωνιέντων, όχι όλων, συγκεκριμένα είναι η ημέρα ο ή -E -E. Παγκόσμια ημέρα κατά τη πολιομελίτιδα, καθώ και εκείνη για την πληροφόρηση για την ανάπτυξη. Φαντάζομαι ότι αν έχει παιδί Ντάνι Ντεβίτο, σήμερα είναι η κατάλληλη ημέρα για να πληροφορηθεί Πώ να σταματήσει να ψωνίζει ρούχα από τα παιδικά στα 25 του χρόνια. Τέλο είναι η Παγκόσμια ημέρα αιδίας. Ε, συγγνώμη, δεν διάβασα καλά με τύφλωσε η μπόχα, και βέβαια γίνεται να σε τυφλώσει η μπόχα. Καθώ σήμερα, Κροατή μου, και με συγχωρεί που θα σου ανακατέψω τάντερα κυριολεκτικά, είναι η Παγκόσμια ημέρα Πατσά αν είναι ποτέ δυνατόν, αντί να φτιάξουν εκεί καμία παγκόσμια μέρα στη Φάδου, σαν σήμερα το 1857 θα ιδρυθεί ο πρώτο ποδοσφαιρικό σύλλογο στον κόσμο, η Sheffield FC, η οποία όμω και δυστυχώ για την ιστορία που κουβαλάει σήμερα αγωνίζεται στι ερασιτεχνικές αγγλικέ κατηγορίε. Σαν σήμερα το 1915 θα γεννηθεί ο κύριο Bob Kane, ο Αμερικανό κομίστα που εμπνεύστηκε τον εκατομμυριούχο Bruce Wayne, που τα βράδια έχει αϊπνίε Δίνεται νυχτελίδα, καβαλάει το Batmobile του και πολεμάει το κακό στο Gotham City, τον Batman. Το 1929 σαν σήμερα η Μαύρη Πέμπτη στο χρηματιστήριο τη Νέα Υόρκη. Ο δείχτη Dow Jones χάνει σε μία συνεδρίαση το 12,8% τη αξία του και την ίδια μέρα χρεοκοπούν 50.000 επιχειρήσει. Το 1946 μία κάμερα τοποθετημένη πάνω στον πύραυλο V2, νούμερο 13, πραγματοποιεί την πρώτη φωτογράφηση τη γη από το διάστημα. Καλοί είμαστε, φωτογένεια έχουμε, τι μας λείπει, η ευγένεια, αλλά οκ, okay, από τόσο μακριά δεν φαίνονται τέτοια πράγματα, όλα μοιάζουν επίπεδα. Ω, να σου πω, μη λες τέτοις λέξεις, αρχίσουμε πάλι. Στις 24 Οκτωβρίου του 1957 θα αφήσει ετούτο το μάτι ο κόσμο ο Γάλλος σχεδιαστής μόδας Κριστιαν. Ποιο Χριστιαν, ο Ντιόρσιορ, σαν σήμερα το 1963, σπουδαία μέρα για την ελληνική λογοτεχνία, καθώ η Σουηδική Ακαδημία Τιμά τον Γιώργο Σεφέρη με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας για το υπέροχο λυρικό ύφος του που είναι εμπνευσμένο από ένα βαθύ αίσθημα για το ελληνικό πολιτιστικό ιδεώδες. Αυτά είναι τα λόγια που λένε οι ακαδημαϊκοί. Εμείς ξέρουμε ότι ο Σεφέρης έγραψε «Δυστυχισμένες γυναίκες κάποτε με ολολιγμούς κλέγανε τα χαμένα τους παιδιά». Και άλλε, αγριεμένε, γύρευαν τον Μεγαλέξανδρο και δόξε βυθισμένε στα βάθη της Ασίας. Το 2005 θα φύγει από τη ζωή η εμβληματική φιγούρα τη Επανάσταση για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών στι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ρόζα Παρκ. Η Μοδίστρα που αρνήθηκε να παραχωρήσει τη θέση τη στο λεωφορείο σε έναν λευκό άντρα, όπω όφιλε τότε στο όχι και τόσο μακρινό 1950 κάτι, πράξη η οποία σηματοδότησε την αφετηρία για την κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων. Που τι καταργήσαμε νομικά. Στην πραγματικότητα, αν ρωτήσει τον George Floyd π.χ., θα σου πει κάτι, αλλά δεν θα καταλάβει και πολλά ακροατή μου, διότι δυστυχώ. Δεν μπορεί να αναπνεύσει. Αυτά είχαμε ακροατή μου και σήμερα. Πολλά ή λίγα ενδιαφέροντα και μη. Αύριο θα σου έχω έτοιμα καινούργια παλιά. Μέχρι τότε να αγαπάς πολύ και να γράφεις ιστορία.